Κυρία Χατζατριάν, καλημέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, πολύ καλά. Καλημέρα στο ωραίο αθλητικό κοινό σου, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας, εδώ στην πρωινή Βαβέλ, στο Λίμπερο. Εγώ ευχαριστώ, γιατί όπως είπες, είναι πολύ ωραίο να δίνεται η ευκαιρία να μιλάνε και άνθρωποι που δεν παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ μόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή όλη η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ από το ακροατήριο. Ξέρεις, είναι και κάτι το οποίο μας, εμένα προσωπικά πρώτα, χαίρομαι που μου ανοίγει τα μυαλά, μου ανοίγει τους ορίζοντές μου και βλέπω και πράγματα και μαθαίνω πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Γιατί γιατί μόνο καλός είναι μέσα από αυτές τις κουβέντες που κάνω εδώ και μήνες με αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με αθλήματα τα οποία ναι μεν τα γνωρίζω επιφανειακά δυστυχώς, μαθαίνω και τι πραγματικά και τις συνθήκες και όλος ο τρόπος με τον οποίο μπορούν και καταφέρουν μερικοί άνθρωποι να βγαίνουν στην επιφάνεια και να φέρουν τεράστιες διακρίσεις. Ανίτα Χατζατριάν, πινκπονίτα, αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό θα το συζητήσουμε, αργότερα. Πώς ασχολήθηκες με την, να μιλήσουμε ελληνικά, με την επιτραπέζια αντισφαίριση, κοινώς το πινκ-πονγκ? Η επίσημη ορολογία του αθλήματός μου, που εκπροσωπώ εδώ και 24 χρόνια. Καλά, από τα 5 σου ξεκίνησες. Από τα 6. Είμαι 30, δεν το κρύβω. Εγώ πήρα σε κάποιο πιο μικρή, να βάλω το 2 μπροστά. Έτσι, έτσι. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν είναι? Ωραία, ναι, ναι, φυσικά. Πώς ασχολήθηκες με το άθλημα του πινκ-πονγκ της επιτραπέζης? Ξεκίνησα με την όρεξη του μπαμπά μου να παίξει. Να πω το ότι είμαι παιδί οικονομικών μεταναστών που ήρθαμε από την Αρμενία το 1992. Διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, οι γονείς μου αθλητές και οι δύο. Και οι δύο οι γονείς αθλητές, ο μπαμπάς ήταν με το πινκ-πονγκ. Ο μπαμπάς έπαιζε εθνική νέα στο ποδόσφαιρο και η μητέρα μου εθνική βόλεϊ. Α, μάλιστα. Καμία σχέση. Μάλιστα. Πάντως η οικογένεια αθλητών. Έτσι, έτσι. Έχοντας λοιπόν το μικρόβιο αυτό, ο μπαμπάς είχε μια λαχτάρα, έτσι, είχαν τραπέζι φτιαχτό στην αυλή. Απλά δεν το εξάσκησε ποτέ και όταν βρήκαν έτσι μια ροή στη ζωή τους, έψαξε εδώ στην Καλαμαριά να παίξει πινκ-πονγκ και τότε ήταν στον Απόλλων Καλαμαριάς ένα τμήμα με την προπονήτρια της Ζήνα Παπικιάν, πώς τυχαίνει και αυτή η Αρμένσα εν μεταξύ. Και έτσι πήρε, ξεκίνησε αυτός. Μου λέει ο μπαμπάς μια μέρα, μου λέει θα πάμε για πινκ-πονγκ. Εγώ δεν ήξερα τι είναι, ήμουνα 6 χρονών. Νόμιζα ότι θα πάμε να φάμε κάτι νόστιμο. Τα popcorn φαινότανε. Είναι και στο μυαλό ενός εξάχρονου, νομίζω το πινκ πονγκ πιο πολύ τίνει στο popcorn. Ναι. Και από τότε μέχρι σήμερα, πολλά τα χρόνια, έτσι με διάφορες διαδικασίες. Δηλαδή, Ανίτα, αυτό που λέω, ήταν ο έρωτας με την πρώτη ματιά, έπιασες τη ρακέτα και κόλλησες? Ή όχι? Επειδή είμαι αριστερόχειρας. Το ίδιο και εγώ. Έτσι κατευθείαν. Το ίδιο και εσύ. Τέλεια. Καταλαβαίνομαι καλύτερα λοιπόν. Τι ήθελα να πω, ότι ήταν πολύ ενθουσιώδης όλο το περιβάλλον. Ενθουσιώδης το περιβάλλον όταν πήγα, γιατί ήμουν αριστερή και μικρούλα. Οπότε πήρα ένα πολύ καλό feedback έτσι από την πρώτη προπόνηση. Και έτσι μου άρεσε δηλαδή, μπορώ να πω. Δοκίμασα κανένα δυο, δεν μου έκαναν κλικ. Δοκίμασες και άλλα θέματα, αλλά δεν τρελάθηκες. Ναι, έκανα κολύμβηση και βόλεϊ, που το έχει καημό η μάνα μου. Ναι. Επειδή είμαι και λίγο ψηλή. Ναι. Αλλά δεν. Με κέρδισε το πινκ-πονγκ. Και μετά ξεκινάς, ασχολείσαι με αυτό και έρχονται οι διακρίσεις σιγά-σιγά. Αρχίζεις και βλέπεις ότι έχεις ταλέντο σε όλο αυτό. Ξεκινάω, ναι, και μετά από καμία 2 χρόνια έτσι πήρα το πρώτο δυνατό feedback της δουλειάς. Ναι. Είχα βγει πρώτη στα δημοτικά, μέχρι την τρίτη δημοτικού, ξέρω εγώ. Για τα παιδιά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τεράστιο, για να πάνε βέβαια, βέβαια. Το boost τους, έτσι. Και ήρθε η εθνική ομάδα μετά από κάποια χρόνια, 4 χρόνια στην εθνική, κάναμε κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είμαι Ολυμπιονίκη σαν τα παιδιά που προαναφερθήκατε και δεν έφτασα σε αυτό το επίπεδο.
Εντάξει, Παρ' δεν όλα σημαίνει αυτά. το ότι δεν είσαι Ολυμπιονίκης ότι αυτό που κάνεις δεν το λατρεύεις και δεν το κάνεις σωστά. Εντάξει, φυσικά και το αγαπώ. Έτσι. Απλά θέλω να πω ότι τα παιδιά τώρα που είναι εκεί στο Τόκιο είναι. Ζηλεύεις λίγο. Είναι υπερήρωες. Ζηλεύεις λίγο. Αυτό. Καθόλου, τους θαυμάζω. Μπράβο. Χαίρομαι Τους που το ακούω. θαυμάζω. Δηλαδή είναι τρομεροί άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ σκληρό να κάνεις κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο. Καθότι πέρασα από αυτό και. Εντάξει, είδα ότι δεν έχω τις δυνατότητες, έτσι ας είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι πάρα πολύ σκληρός ο αυτοματισμός και η ρουτίνα. Πριν πάμε στα χαρούμενα και στα ωραία, επειδή είχαμε και μια κουβέντα, νομίζω μας άκουγες κιόλας πιο μπροστά Ναι, βέβαια, για την βέβαια. άρση βαρών και γενικότερα για τα αθλήματα αυτά που τραβάνε πολύ μεγάλα ζώα και ένα παραπάνω και με την οικονομική κρίση και με τους κορονοϊούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν είναι μία φορά υπερήρωες που καταφέρουν να φτάνουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα παραπάνω και ειδικά για τους αθλητές της χώρας μας, που ουσιαστικά είναι ερασιτέχνες. Όχι ουσιαστικά, ερασιτέχνες είναι περισσότερο. Δηλαδή δεν Ναι, βιοπορίζονται από ερασιτικό αυτά είναι, τα βέβαια. αθλήματα, εντάξει. Και καταφέρουν να φτάνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα και στάνταρ. Γιατί τόσο πολύ η ελληνική πολιτεία δεν έχει ρίξει το βλέμμα της και το βάρος της και σε αυτά τα αθλήματα. Όπως είναι το πινκ πονγκ, όπως είναι η άρση βαρών, όπως είναι η κολύμβηση, η κοπηλασία. Που η κοπηλασία, ας πούμε, είχα πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο την Τετράκοπο Νεανίδων, οι οποίες κάνουν απίστευτα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνουν υπερήφανους στους επόμενους Ολυμπιακούς. Μακάρι, μακάρι. Γιατί τόσο πολύ τους θυμόμαστε μόνο όταν και όλοι αυτοί οι βουλευτάδες, όλοι αυτοί με τα κουστούμια τους θυμούνται μόνο για να βγουν φωτογραφία. Λοιπόν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, θεωρώ ότι σε αυτό το κράτος δεν υπάρχει η έννοια της πρόληψης. Γιατί εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, κατατάσσω τον αθλητισμό στον τομέα της πρόληψης. Όταν ένα ασφαλιστικό σύστημα, ας πούμε, τρέμει στην ιδέα να συντηρήσει όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν καλά, γιατί καλώς κακώς περνά τα χρόνια, όλοι κάτι θα χρειαστούν, δεν προνοεί. Δηλαδή ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι, είναι ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι αυτό. Στις άλλες χώρες του εξωτερικού πραγματικά δίνουν πάρα πολύ έμφαση σε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει ένα χόμπι, θα το πω εγώ για αρχή, και μετά αν θα ναι. του αρέσει, θα το προχωρήσει, ας πούμε, και θα πάει στον πρωταθλητισμό, θα έχει την υγεία του, θα έχει αρχικά την ψυχική του υγεία, και όλοι το καταλάβαμε τώρα με τον κορονοϊό, πόσο σημαντικό είναι η κίνηση στον άνθρωπο, και να μην είμαστε κλεισμένοι σαν τα πειραματικά ποντίκια. Ναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να τους το πει, να το δείξει. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αισιόδοξη, ξέρεις γιατί. Γιατί το ζήσανε όλοι. Ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, τώρα με την καραντίνα, όλοι κλείστηκαν λίγο πολύ. Ναι. Και άλλη φορά που με ρώτησαν, δηλαδή, τι πιστεύεις από εδώ και πέρα για τον αθλητισμό, έχω ένα φως αισιοδοξίας μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα που όλοι ήμασταν στο ίσο. Δεν είχε ούτε οικονομική δυνατότητα, σου δίνει κάτι παραπάνω, κάποια ελευθερία αυτό. Παραπάνω, ούτε αν είσαι πιο πλούσιος, πιο φτωχός εννοείς. Όλοι ήμασταν, ξεκινήσαμε όλοι ήμασταν από την ίδια αφετηρία και τον ίδιο πατήρα. Ακριβώς. Που σπάνια θα συμβεί αυτό, έτσι. Σε μια καπιταλιστική κοινωνία, νομίζω όλοι ξέρουμε τι διαφορές υπάρχουν. Για πάμε να μάθουμε για το πινκ πονγκ. Τι είναι το πινκ πονγκ, τι προσφέρει το πινκ πονγκ, πότε μπορώ να ξεκινήσω το πινκ πονγκ. Είναι τόσες πολλές οι ερωτήσεις που θέλουμε να μας βοηθήσεις. Βεβαίως, να σας απαντήσω όλα. Σε τι ηλικία, λοιπόν, σε τι ηλικία είναι καλό? Ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι το super wow της υπόθεσης. Έχει μόνο αν μπορείς να φτάσεις στο τραπέζι, το οποίο ξεκινάει από τους 75 πόντους. Και πάρα πολύ στην Ασία, θα πω εγώ, κόβουν τα τραπέζια, τα πόδια των τραπεζιών και μπορούν να παίξουν ακόμη και νήπια. Αλήθεια. Αλήθεια. Κάτι που δεν κυκλοφορεί πολύ έξω. Γι' αυτό είναι το super talent αυτή εκεί πέρα, ε. Άστα να πάνε. Τρομερή. Από πολύ μικρές ηλικίες δηλαδή ξεκινάνε να ασχολούνται με το άθλημα του πινκ πονγκ. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τώρα, ξέρεις, έχω πολλά πράγματα θέλω να σε ρωτήσω και πετάγεται στο μυαλό μου η μία ερώτηση μετά την άλλη. Εμείς οι άντρες έχουμε το καλό του στρατού, θα έλεγα εγώ, που εκεί πέρα όλοι μας έχουμε πιάσει με ρακέτα και έχουμε παίξει πινκ πονγκ και όχι απλά έχουμε παίξει. Έχουμε ενθουσιαστεί. Και απορώ γιατί, γιατί δεν το έχουμε ακολουθήσει όμως. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Ότι ξέρεις τι, όλοι θέλουμε, όλοι ξέρουμε, κάνουμε, αλλά δεν το ακολουθούμε μετά.
Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο στο να πας να παίξεις πινκ-πονγκ, γιατί μπορεί να παίξεις παντού πινκ-πονγκ. Έτσι, να μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα. Να πω ότι όντως είναι ανδροκρατούμενο γενικά το άθλημα και συνήθως όταν βλέπουν οι γυναίκα προπονήτρια λίγο σοκάρονται όταν έρχονται να μάθουν, είτε γονείς, ακόμη και τα παιδιά. Έχουν παίξει ακριβώς αυτό, στο στρατό, ειδικά στην κατασκήνωση που υπήρξα πάρα πολλές φορές, έτσι, προπονήτρια σε κατασκηνώσεις, ήταν κυρίως τα αγόρια που θα μπαίναν στη διαδικασία, είτε στο σχολείο που έχουν πάει αντίστοιχα σε διάφορες επιδείξεις και σαν παιδί ακόμη. Θεωρείται ότι δεν μπορούν τα κορίτσια. Γενικά έχει περαστεί ένα τέτοιο στυλ και μοτίβο, το οποίο πραγματικά προσπαθώ να το αναιρέσω όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου. Ναι. Και καλά κάνεις. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ φιλικό άθλημα. Διότι δεν έχει σωματική επαφή. Ναι. Είναι ευγενές. Με το σεις και με το σας, όπως λέμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρουμε έναν τυχερό πόντο, καλή ώρα, θα πούμε ακόμη και ένα sorry. Δηλαδή, πραγματικά όσες γυναίκες μπορεί να μας ακούνε ή οι άντρες και τα αγόρια που μπορεί να έχουν έτσι μια διάθεση μπορούν πραγματικά να το μεταφέρουν αυτό. Και να σημειώσουμε εδώ ότι γυμνάζει πάρα πολύ τα πόδια παρόλο που είναι παρεξηγημένο και νομίζουν όλοι ότι είτε δεν γυμνάζει καθόλου και θα με στεναχωρήσουν πάρα πολύ όσο νομίζουν αυτό είτε ότι γυμνάζει μόνο τα χέρια. Η βάση είναι μυαλό και μετά είναι τα πόδια. Φαντάσου. Μάλιστα. Τι χρειάζεται τώρα, δηλαδή, είπες ότι μπορεί να κάνει και ένας 30, 40, 50, 60, 70 χρονών, 80 αρκεί να έχει τη διάθεση. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσω το πινκ-πονγκ? Πέρα από τη διάθεση φυσικά που είναι το πρώτο. Βέβαια, βέβαια. Το πρώτο και σημαντικό βήμα, είναι το πρώτο βήμα, πάντα είναι το πιο σημαντικό. Η διάθεση. Για να σηκωθούμε από τον καναπέ. Α, έτσι. Για να σηκωθούμε από τον καναπέ, πολύ σωστά. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη του καναπέ. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σαν φράση έτσι, στην προπόνηση. Παιδιά, δεν έχει κάτι. Πραγματικά είναι η διάθεση και να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου. Γιατί από την προσωπική μου εμπειρία, επειδή προπονώ και ενήλικες, και να πούμε εδώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση το ερασιτεχνικό πινκ-πονγκ στους ενήλικες, είναι να δεις τις δυνατότητές σου. Γιατί λίγο πολύ, μια μυϊκή συναρμογή, όπως θα πει κάποιος ο οποίος είναι έτσι του αθλητισμού, την έχουμε όλοι μας. Στα παιδιά είναι ακόμη πιο δύσκολο να κάνουν κάτι που είναι τόσο λεπτομερές. Το πινκ-πονγκ είναι σαν κέντημα. Όταν μαθαίνεις τα φάλτσα, τις αποκρούσεις, γιατί λίγο πολύ όσοι έχουν παίξει, ας πούμε, έχουν δει ότι τα φάλτσα είναι πολύ δύσκολα, ας πούμε, και λένε πω, τι βάζεις, ρε παιδί μου, τι φάλτσο βάζεις. Είναι αυτά που λέμε στο τένις, τα top spin. Ναι, είναι τα spin, top spin, under spin, έχει διάφορες ορολογίες. Ναι, 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 ναι. Οπότε, ας πούμε, ένας ενήλικας, πραγματικά, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε 6 μήνες μπορεί να έχει την γενική εικόνα του τι μπορεί να κάνει και του πού μπορεί να φτάσει σε σχέση με ένα παιδί που 6 μήνες θέλει απλά να μάθει να χειρίζεται το σώμα του και πού είναι τα δάχτυλα, πού είναι η μπάλα, ναι. Πώς να σημαδέψει. Είναι τεράστια διαφορά. Υπάρχουν πολλοί έτσι, αθλητικοί ομιλοί που μπορούν να μάθουν σε κάποιον πινκ-πονγκ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Χοντρικά να σου πω ότι περίπου 10 με 15 σύλλογοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, οκ, ξεκουραζόμαστε για να πάρουμε δυνάμεις για τη νέα χρονιά που εύχομαι, Παναγία μου, να ξεκινήσει κανονικά και να μας ξανακλείσουν πάλι. Καθότι ήμασταν από τους τελευταίους που ανοίξαμε, γιατί είμαστε σε κλειστό χώρο, να πούμε εδώ. Πλήχθηκε δηλαδή αρκετά ο κλάδος μας. Αν και να σημειώσουμε ότι η απόσταση των παικτών μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλη, γιατί ας πούμε είναι σχεδόν 3 μέτρα ο ένας παίκτης από τον άλλον. Ναι, δηλαδή το θεωρώ ότι είναι ασφαλές. Μπορεί να παίξει και έξω στον εξωτερικό χώρο, και ειδικά σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, η οποία έχει τόσο ωραίο καιρό και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν θέλει και κτηριακές εγκαταστάσεις. Είναι πολύ αδικημένο δυστυχώς αυτή τη στιγμή και έτσι μου δίνεις μια πάσα να πω ότι από το κανάλι στο YouTube έχω κάνει ας πούμε, μια παράκληση στους Δήμους. Να πω, σε αυτό λίγο συγγνώμη να μου επιτρέψεις να πω στον κόσμο ότι η Ανίτα έχει δημιουργήσει ένα κανάλι στο YouTube. Εκμάθησης, θα το λέγα καλύτερα, Ανίτα. Ναι, ναι, εκμάθησης. Εκμάθησης, είναι... στο οποίο λόγω της κατάστασης του τελευταίου 1,5 χρόνο και πολλοί που δεν μπορούσαν να βρεθούν είτε σε γυμναστήρια είτε να παίξουν με φίλους,
Η Ανίτα δημιούργησε ένα πολύ ωραίο κανάλι στο YouTube, το έχω δει και είναι φοβερό. Να μπείτε να το παρακολουθήσετε, και γιατί μπορείτε να μάθετε τένις ακόμα και από εκεί, τους τρόπους τουλάχιστον, τα βασικά για να παίξετε τένις. Φυσικά είναι διαφορετικό όταν έχεις μια φυσική παρουσία σε ένα τραπέζι με έναν αντίπαλο απέναντί σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η Ανίτα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που πολλοί που θα θέλανε να μάθουν είτε πινκ πονγκ είτε να βρεθούν σε ένα γυμναστήριο, να μάθουν πέντε βασικά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπείτε σε αυτό το κανάλι της Ανίτα, στο την πινκ πονίτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πικπονίτα. Για πες λοιπόν, για μίλησε μας λίγο για αυτό το κανάλι, γιατί πώς σου ήρθε η ιδέα της δημιουργίας και τι μπορεί να δει κάποιος που ενδιαφέρεται για το πινκ-πονγκ μέσα από το κανάλι σου στο YouTube. Ήταν δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι, στην καραντίνα. Και καταλάβαινα ότι όλο και περισσότερο βουτούσα στην απραξία. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ναι, ναι. Οπότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, το Pink Bonita Channel. Παιδιά, κάντε subscribe, θα χαρώ πολύ να δείτε έτσι το βιντεάκι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και να μου πείτε αν σας αρέσει και τι θα θέλατε να δείτε ακόμη φυσικά. Η ιδέα είναι να μπορέσουμε να παίξουμε ακόμη και στο σπίτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχετε τις τέλειες ρακέτες. Σας δίνω ακόμη και ιδέες πώς να φτιάξετε ένα μπαλάκι του πινκ-πονγκ με καθημερινά αντικείμενα που έχουμε στην κουζίνα μας. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε δεν περίμενα να αρέσει πολύ. Γιατί εντάξει είναι κάτι πρωτότυπο για την ελληνική κοινωνία. Και πρωτότυπο και πρωτοποριακό θα έλεγα εγώ. Όχι θα έλεγα, είναι πρωτοποριακό. Κάπως έτσι, ναι. Είναι 6 μηνών το κανάλι, δεν έχει γεννηθεί ακόμη, τα χαριτολογώντας να πω. Έχει 100.000 έτσι, προβολές, είναι έτσι συμπαθητικός αριθμός και η αλήθεια είναι ότι με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη, επειδή και η ομοσπονδία μου το αγκάλιασε, η ΕΦΟΕΠΑ και η ΠΟΦΕΠΑ. Έχουμε 2 ομοσπονδίες να πούμε εδώ. Γιατί 2 έχετε, έχετε 2? Είναι, τι είστε εσείς. Τι είστε εσείς και έχετε 2. Όλες οι ομοσπονδίες είναι 1, εσείς γιατί 2. Ναι. Έχουμε ένα παρακλάδι. Είναι η ΕΦΟΕΠΑ που είναι η επίσημη ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις εθνικές ομάδες, όλο το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι υπάρχουν κανονικά πρωταθλήματα, τοπικά, Α1, Α2. Ναι. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρουν και αυτά. Βεβαίως να μας τα ενημερώσει αυτά. Και υπάρχει και η ΠΟΦΕΠΑ, η οποία είναι ένα παρακλάδι. Σιγά σιγά δυναμώνει, μπορώ να πω, που είναι η Ομοσπονδία των Εραστεχνών Ενηλίκων. Είναι δηλαδή κάτι, ναι, συνεκάσει... κατάλαβα. Είναι όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβουν και οι φίλοι, η έψιμη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, που είναι τα Εραστεχνικά Σωματεία. Μπράβο. Είναι ακριβώς, κάτι τέτοιο. Α, ωραία. Μετά μάλιστα. τα 18, όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει. Ναι. Δηλαδή μπορείτε να μαζευτείτε εσείς οι 3 παρουσιαστές που σας άκουσα από το πρωί και να είστε η Libero Pong. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δεν χρειάζεται κάποιος σύλλογος επίσημος από πίσω. Αυτό είναι ο κλάδος που σας έλεγα ότι έχει πάρα πολύ ανάπτυξη, γιατί πολλοί έχουν αυτό το μεράκι να παίξουν. Και το κανάλι γενικά προσπαθεί να ενθαρρύνει παιδιά όλους να παίξουν. Δηλαδή, και κυρίως θα πω εγώ, τα κορίτσια και τις γυναίκες. Αυτό είναι ο καημός μας, να μπορέσουμε να παρομοιάσουμε το τένις μαζί με το πινκ-πονγκ ή το βόλεϊ ακόμη, γιατί τα θεωρούν πολύ θηλυκά και πολύ κοντά στη γυναικεία φύση και είμαι εδώ να πω ότι και το πινκ-πονγκ είναι πάρα πολύ γυναικείο και θηλυκό. Γιατί να επιλέξω, ας πούμε, εγώ να έρθω ή εγώ ή να φέρω τις κόρες μου να παίξουν πινκ-πονγκ, ρε Σιάνιτα. Για πες μου. Λοιπόν, αυτό το άθλημα, παρόλο που είναι ατομικό και πολλά παιδιά που έχουν έτσι μία τάση να μην είναι πολύ κοινωνικά, μπορώ να πω, ναι. Έρχονται πάρα πολύ από το Κολύμπι σε μένα. Από το την Κολύμπι. Την ομάδα που προπονώ, ναι. Να πω. Παρόλο που είναι ατομικό, έχουμε πάρα πολύ ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να παίξεις μόνος σου. Έτσι. Πρέπει να είσαι έναν αντίπαλο. Ναι. Το καλό στην ιστορία είναι ότι αγόρια κορίτσια κάνουν μαζί προπόνηση. Φυσικά αναπτύσσει τα αντανακλαστικά μας, την μυϊκή συναρμογή όπως ανέφερα πιο πριν, να έχουμε μια όρημη αντιμετώπιση στις μπαλιές. Καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, έτσι. Και έχουμε πολύ γρήγορη αναλλαγή συναισθημάτων. Μοιάζει πάρα πολύ με τη σύγχρονη ζωή, γιατί όλοι έχουμε ένα smartphone, έτσι. Ναι. Και από τη μία θα δούμε ένα καλό νέο, από τη μία ένα κακό και όλο αυτό είναι δύσκολο στη διαχείριση. Το ίδιο πράγμα είναι και το πινκ-πονγκ, μπορώ να πω.
Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δηλαδή, παίρνει ένα πόντο, χαίρεσαι, μετά κατευθείαν ξεκινάει ο επόμενο. Χάνει στεναχωριέ, αλλά πρέπει να ξαναβρει δύναμη για να πάρει τον επόμενο πόντο. Ναι, δύναμη, ακριβώ. Και να μπορέσει να ξαναμπεί στο τρυπάκι, να πες ότι είσαι πίσω στο σκορ. Πρέπει γρήγορα να μαζέψει το μυαλό σου, την ψυχολογία σου και να μπορέσει να τα απεξέλθει, α πούμε, στο. Το ένιγμα. Κάθε πόντο είναι ένα ένιγμα. Αυτό είναι έτσι, κάτι και που είναι σημαντικό να πούμε και δεν ξέρω βέβαια εσύ, θα μου πεις αν, κάνω, αν λέω, μιλάω σωστά ή κάνω λάθος. Και είναι ένα άθλημα το οποίο λόγω της ταχύτητας και της πολύ κοντινής επαφής θέλει οξυδέρκεια, γρήγορη απόφαση και θέλει και σίγουρα, δηλαδή μπορεί να λες ότι δεν κουνιέσαι, αλλά μια χαρά δουλεύει όλο σου το κορμί, όλο σου το σώμα. Όλα, όλα, χέρια, όλα. Μέσες, κορμός, πόδια, δεξιά-αριστερά. Είναι ένα άθλημα το οποίο σου προσφέρει. Κινεί όλους τους ένα μεγάλο κομμάτι των μειών και σημαντικό είναι επίσης ότι η φυσική κατάσταση δεν είναι ας πούμε όπως το τένις που έχει πολύ περισσότερα μέτρα να διανύσεις να πας δεξιά-αριστερά και γι' αυτό μπορεί και ένας άνθρωπος λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και με όχι την τέλεια φυσική κατάσταση να μπορέσει να παίξει. Δες τώρα πώς χωρίζεται αυτό που λες. Ναι μεν δεν έχουμε μεγάλη διάρκεια στα παιχνίδια. Αλλά έχει αυτό το καλό. Δηλαδή, είσαι κουρασμένος, έχεις έρθει στο σχολείο, ναι, τη δουλειά. Μαθητή μου, ή από τη δουλειά, καλέ μου άνθρωπε, άντρα, γυναίκα, ό,τι και να είναι, μπορείς να παίξεις λίγο πιο χαλαρά. Μπράβο. Όχι όμως ότι δεν θέλει και φυσική κατάσταση. Ναι, από ένα σημείο και μετά, ειδικά, άμα μπαίνεις και σε αγώνες, δεν το συζητώ. Αλλά ακριβώς, λέω, θέλω γιατί... να πω ότι εγώ τώρα, ας πούμε, που μπορεί να μην έχω την τέλεια φυσική κατάσταση, ωραία, ναι. Μπορώ να πάω να παίξω ένα, δύο, τρία σετ, ας πούμε, χωρίς να δώσω την απάντηση στα κόκκινα. Εννοείται. Και αυτό είναι. Δηλαδή, δεν φοβάσαι να τραυματιστείς. Παιδιά, είναι πάρα πολύ λίγοι τραυματισμοί. Ναι, γιατί είναι μπορούμε... όντως ελάχιστοι τραυματισμοί. Πιο πολύ είναι στα χέρια, Ανίτα. Κυρίως. Tennis elbow, όπως πολλοί ακροατές, αν έχουν παίξει, μπορούν να έχουν συναντήσει, γιατί υπάρχουν απότομες κινήσεις. Στον ώμο, επίσης, συναντάμε πολλούς τραυματισμούς, όπως και στα γόνατα. Γιατί είναι πάρα πολύ απότομα και γρήγορα τα, απότομες και γρήγορες οι κινήσεις, οπότε αναγκαζόμαστε να προλαβαίνουμε αυτού του είδους τις μπαλιές. Ναι. Πάνω σε αυτό που λες, φυσικά και μπορεί να παίξει κάποιος ο οποίος δεν έχει την απόλυτη φυσική κατάσταση. Όμως να πούμε εδώ ότι οι αγώνες γίνονται σε μία μέρα. Δηλαδή δεν είναι όπως ένα τουρνουά βόλεϊ, ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που κρατάει μήνες. Έτσι. Ναι. Ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα γίνεται σε δύο βαριά τρεις μέρες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο αθλητής πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να μπορέσει να αποδώσει μέσα σε μία μέρα, τρεις και πέντε και δέκα φορές για να μπορέσει να φτάσει και στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι δηλαδή το δύσκολο. Πέραν της προπόνησης στο τραπέζι που θα κάνει κάποιος, γιατί είπες ότι μπορεί να έχει απορίες, ας πούμε κάποιος που μας ακούει, τι χρειάζεται να κάνει, πρέπει να κάνει και τρέξιμο και βάρη και λάστιχα. Έχει πάρα πολύ προπόνηση και έξω από το τραπέζι. Mm-hmm. Και φυσικά επειδή είναι και σύγχρονος ο αθλητισμός, έχουμε μέσα και αθλητική ψυχολογία. Έτσι, ναι, με ναι, φυσιοθεραπείες, ναι. Απ' όλα. Ανίτα μου, δεν ξέρω, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή κουβεντζούλα. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι και από τις ερωτήσεις από φίλους που είχα, το έχουμε καλύψει. Θα ήθελα να βάλεις τον επίλογο σε αυτή την σημερινή μας ωραία πρωινή κουβεντζούλα. Σε ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραίο ένα ραδιόφωνο που έχει τόσο μεγάλο κοινό να καλεί ανθρώπους που δεν είναι στα φώτα και δεν είναι στα πρώτα δύο δημοφιλή αθλήματα. Πραγματικά το εκτιμώ και νομίζω όλοι το εκτιμάνε. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω ότι είμαι εκπρόσωπος του πιο διαδεδομένου αθλήματος με ρακέτα. Έτσι, μια ωραία πληροφορία που θα σας άρεσε. Καθότι 300 εκατομμύρια μετρημένοι αυτή τη στιγμή παίζουν πινκ-πονγκ και υπάρχει μια η πιθανότητα να φτάνουμε και τα 1 εκατομμύριο άτυπα. Ένα εκατομμύριο, άτυπα ανθρώπων, ναι, που ασχολούνται, έχουν πιάσει ρακετούλα και παίζουν. Θα ήθελα να πω στον κόσμο, δοκιμάστε νέα πράγματα,
σηκωθείτε από τον καναπέ. Ακόμη και το καλοκαίρι τώρα μπορεί να έχει ζέστη, αλλά σίγουρα δύο βιβλία και ένα αλουμινό χαρτό το οποίο μπορεί να γίνει μπαλάκι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες και μπορείτε να τις δείτε στο κανάλι που έχει η Ανίτα στο YouTube. Έτσι ακριβώς. Και αυτό, δοκιμάστε, παίξτε πινκ-πονκ, όπως λέω στο κανάλι, play and support table tennis. Και στα αγγλικά, παίξτε και στηρίξτε το πινκ-πονκ. Ανίτα, αυτό έχω να πω. Ανίτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ και την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι καλά, Ντινό. Σε ευχαριστώ και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί της, εσύ, είτε η ομάδα σου ή οτιδήποτε, είμαστε ανοιχτοί, είτε και για να κάνουμε μια... και εντός και εκτός εισαγωγικών, μια διαφήμιση σε κάποιο μελλοντικό, σε μελλοντική διοργάνωση. Είμαστε εδώ για σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Επίσης, καλή δύναμη και καλές βουτιές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.